Μπες στο mylogo-t-shirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση. Καλησπέρα. Να δώσω τα συγχαρητήριά μου στο Αποέλ για την νίκη. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι play-offs και δύο ομάδες επιθετικά, θα έλεγα, αρκετά διαβασμένες. Στο αμυντικό κομμάτι αλλοπρόσαλλα παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι είναι πολύ ανοιχτό, το δεύτερο πολύ κλειστό. Σήμερα το παιχνίδι άνοιξε πάλι. Εντάξει, η σειρά είναι στο 2-1. Σίγουρα δεν τελείωσε τίποτε. Η σειρά δεν είναι στις τρεις νίκες, είναι στις δύο μέχρι στιγμής. Θα πάμε στο επόμενο παιχνίδι, στο Λευκόθεο, να παλέψουμε όπως έχουμε μάθει όλη τη χρονιά. Το μόνο πράγμα που θέλω να πω είναι σίγουρα ότι αξίζουν πολλά μπράβο στους παίχτες μου. Θα μου πείτε, χάνουμε τώρα 2-1 και λέτε αυτά τα πράγματα. Αλλά ναι, εμείς ξέρουμε πόσοι και ποιοι είμαστε, ειδικά τον τελευταίο δίμηνο. Τα παιδιά δεν σταματούν να παλεύουν, να πιστεύουν στην ομάδα. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Εντάξει, σίγουρα 90 πόντοι που δεχτήκαμε από τα ΑΠΟΕΛ είναι πολύ για παιχνίδι play-offs. Σίγουρα η ομάδα, οι προσανατολισμοί της ομάδας όλη τη χρονιά δεν μαρτυρούν αμυντικά να δεχόμαστε 90 πόντους. Αλλά εντάξει, τώρα βρισκόμαστε σε κάποιες ειδικές συνθήκες. Προσπαθούμε να προστατευτούμε και να αντέξουμε μέσα στο παιχνίδι 40 λεπτά για να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας. Ξανά συγχαρητήρια στο ΑΠΟΕΛ. Πάμε στο επόμενο. Ναι, ευχαριστήσω τον coach με τη σειρά μου. Εγώ θα πρέπει να δώσω τα συγχαρητήρια στους παίχτες μου. Ήταν φανταστική σήμερα. Αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε το πλάνο μας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού από το γεγονός ότι χαλάστηκε το μυαλό μας, καθώς επίσης φορτώθηκαν και με φάουλ οι ψηλοί μας πολύ νωρίς. Οπότε, ναι, μεν είχαμε σκοπό να επιτεθούμε και στο post, αλλά και να τρέξουμε. Έπρεπε, ήταν πιο επιτακτική ανάγκη να τρέξουμε περισσότερο για να κουράσουμε και τους παίκτες του Κεραυνού και σαφώς να γυρίσουμε την άμυνα σε ζώνη. Αν και είναι γνωστό ότι όταν μια φορά αποδίδει τη δεύτερη, συνήθως είναι διαβασμένος ο αντίπαλος και όντως ήταν η ομάδα του Κεραυνού στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο κάναμε κάποιες μικρές μετατροπές στον τρόπο που παίξαμε τη ζώνη μας και αποδείχθηκε ακόμη μια φορά εφαλτήριο για την καλή μας επιθετική κατάσταση. Θα μείνω σε αυτό που είπε και ο coach, με την έννοια ότι δεν έχει τελειώσει η σειρά, είμαστε στο 1-2. Σαφώς θα δώσουμε τα πάντα την Τρίτη για την τρίτη και τελευταία νίκη. Πολλά συγχαρητήρια στους παίχτες μου, πρέπει να μείνουμε ταπεινοί και να δώσουμε τα πάντα την Τρίτη για να κερδίσουμε και να δώσουμε χαρά στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. It was a tough game. ΑΠΟΕΛ played really well tonight. Tough defense. I think it was a different game with the different refs. They were calling some stuff everybody wasn't used to, so it was kind of a weird game, but they played better than us tonight. So. Good game by both teams. It was a different rhythm to the game. It's a tough game going in, especially on the road. It's a good thing that we learned from our mistake that we didn't game one.